συνεχίζοντας το διπορικό του Corbe de Vignon στα εγκατελειμμένα κτίρια, βρισκόμαστε ακριβώς στο κέντρο της πόλης και βλέπουμε ένα πραγματικά πολύ όμορφο βιβλικό τετραόρουφο κτίριο, το οποίο και αυτό βρίσκεται σε εγκατάλειψη. Το συγκεκριμένο κτίριο είναι η ιδιοκτησία του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Κέρκυρας. Τα τελευταία χρόνια παραμένει έτσι όπως το βλέπετε, με τις σκαλοσιές. Βλέπετε εδώ ότι υπάρχει και η πινακίδα, η οποία μας υπενθυμίζει ότι κάποτε είχαν εκδοθεί κάποια έργα τα οποία δεν έγιναν ποτέ. Υπάρχουν μόνο οι σιδεριές. Ένα ακόμα έτσι αρκετά επικίνδυνο κτίριο, καθώς και στο παρελθόν είχαν πέσει κάποια κομμάτια, υπήρχε επικινδυνότητα. Τώρα υπάρχουν αυτές οι σκαλοσιές, αλλά και γύρω αυτά τα προστατευτικά. Βλέπετε σε τι κατάσταση είναι. Τα παράθυρα, οι ρογμές στους τοίχους, τα κάγκελα. Ένα ακόμα κτίριο το οποίο βρίσκεται μέσα στον ιστό της πόλης, στο κέντρο της UNESCO, σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές εδώ στο κέντρο. Πραγματικά. Ένα κτίριο το οποίο δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητο από όσους περνούν από εδώ. Είναι επιβλητικό, αλλά είναι και εγκατελειμμένο ένα ακόμα. Πριν πάρα πολλά χρόνια εδώ λειτουργήσε το Οδείο της Κέρκυρας, το οποίο μετά το Οδείο των Αθηνών ήταν από τα πρώτα. Στο ισόγειο υπήρχε το ταμιευτήριο και το εχειροδανιστήριο. Πάρα πολλά χρόνια πριν λειτουργούσε, έδινε ζωή εδώ στο κέντρο της πόλης. Τώρα όμως δυστυχώς, όπως βλέπετε, υπάρχει αυτή η εικόνα, υπάρχει αυτή η εγκατάλειψη. Είναι πραγματικά λυπηρό να βλέπουμε τόσο πολύ όμορφα κτίρια στο έλεος της εγκατάλειψης. Το συγκεκριμένο, να θυμίσουμε ξανά, ότι ανήκει στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο